Καλησπέρα, χαίρετε. Θα έχουμε live απόψε αργά μισή, αλλά ας κάνουμε και ένα vlog, τώρα που βρήκα το χρόνο. Έχω πάρει αυτές τις μέρες μια επιστολή, τι να πω, πολύ δυνατή επιστολή. Ο ίδιος που την έχει στείλει έχει γράψει επιστολή εφήβου, έκκληση για αναγνώριση, έχει βάλει έναν εύστοχο τίτλο. Αγαπημένη μου Θέκλα, αρχικά θέλω να σου εκφράσω τον αμέριστο σεβασμό που τρέφω για εσένα, καθώς και την αγάπη μου. Πήμα, εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν θέλω να σταματήσεις να σκείς αυτό το πολύτιμο έργο. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο σε θαυμάζω και πόσο αναγκαία είσαι για κάποιους ανθρώπους που εκεί έξω παλεύουν. Αγάπη μου. Είμαι έφηβος 15 ετών και αυτή τη στιγμή που σου γράφω μέσα στο δωμάτιό μου, ο αδερφός μου μέσα κάνει και σήμερα φασαρία βρίζοντας, χτυπώντας και ασκώντας οποιαδήποτε μορφή βίας είναι ικανός να ασκήσει. Αυτά συμβαίνουν από τότε που ήμουν περίπου 6 ετών. Και πλέον έχω καταντήσει να είμαι ένα έφηβο με αμέτρητο άγχο, ορισμένε μέρε βαριά αισθήματα κατάθλιψη, θυμό, ανάγκη για προσοχή, ναρκιστικά χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα έλλειψη αυτοπεποίθηση, ανασφάλειε και ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αγαπή μου, στα 15 σου δεν μπορείς να διαγνωστείς με ναρκισιστική διαταράχη προσωπικότητας και είναι σύνηθε οι έφηβοι να έχουν κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Τη μητέρα μου τη θυμάμαι από μικρός με κατάθλιψη. Κάθε φορά που άκουγε τον αδερφό μου ότι μπαίνει μέσα στο σπίτι έτρεχε στο δωμάτιο. Τη θυμάμαι να κρύβεται στην τουλάπα μου για να αποφύγει φασαρίες, ξύλο, βία. Θυμάμαι τον αδερφό μου να χτυπάει άγρια τον μπαμπά μου στο πάτωμα. Θυμάμαι να τραβάει την αδερφή μου από τα μαλλιά και να τη χτυπάει. Και λίγες φορές να χρησιμοποιεί βία εναντίον μου. Ο αδερφός μου από μικρός ήταν παραμελημένος. Όταν γεννήθηκε στράφηκε η προσοχή της μαμάς μου επάνω μου και ο αδερφός μου ήταν πιο περιθωριοποιημένος. Ήταν πάντα ο θήτης τους καυγάδες με την αδερφή μου όταν ήταν παιδιά. Αυτός έμπαινε τιμωρίες, αυτός έτρωγε το ξύλο, σε αυτόν όλες οι ευθύνες κυρίω από μεριά τη μαμά μου. Ακόμη οι γονεί μου τον προέτρεπαν και τον πίεζαν στα 14 του να δουλέψει, ενώ η αδελφή μου και δύο χρόνια μεγαλύτερα από τον αδερφό μου δεν δεχόταν τέτοια πίεση. Μη σανδρή η οικογένειά σου, δηλαδή ω προ τον αδερφό σου. Έχουμε δει άλλε που υπάρχει μισογενιστική στάση. Στην περίπτωση του αδερφού, σαν να υπάρχει μια μη σανδρή στάση. Ήταν παραμελημένο και από του παππούδε μου. Έπαιρναν δώρα σε όλα τα εγγόνια του εκτό από τον αδερφό μου. Γενικώ ήταν ένα παιδί σε απόρριψη και ένα παιδί με ευθύνε. Καταλαβαίνω το παρελθόν του. Φταίνε οι γονεί μου. Και έρχομαι σήμερα σε μια σύγχυση για το ποιο φταίει. Ποιο είναι το θύμα. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο τη μαμά μου να φοβάται, να τρέμει και να έχει κατάθλιψη. Αλλά ούτε και τον αδελφό μου να κουβαλάει όλο αυτό το παρελθόν. Το σίγουρο είναι πω πλέον έχει και αυτό ευθύνε και δεν μπορεί να δικαιολογεί συνεχώ και να θυματοποιεί τον εαυτό του. Ο αδερφός μου μου κάνει συνεχώς επιθέσεις. Έχει κάθε μέρα όρεξη για φασαρία και δεν μπορεί να συσσωρεύσει αυτό το θυμό μέσα του. Εννοείς δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το θυμό μέσα του που έχει ήδη συσσωρευμένο, άρα ξεσπάει. Τελευταία μου κάνει προβολές λέγοντας με ανεύθυνο συνεχώς και αρχίζω να φιβάλλω και να με πληγώνει πάρα πολύ. Λέω προβολές γιατί είναι μια συνήθις άμυνα του αδερφού μου και στη συγκεκριμένη περίπτωση νιώθει πολύ ανεύθυνος με τον εαυτό του και μας το έχει εκφράσει αμέτρητες φορέ φορές στο παρελθόν. Κυρίως μεταθέτει το θυμό που έχει με τον εαυτό του στη μαμά μου. Κατά πάσα πιθανότητα γιατί έχουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά ή πολλά κοινά χαρακτηριστικά θες να πεις. Στην εφηβεία του αδελφού μου οι γονείς μου είχαν επισκεφθεί πολλούς ψυχολόγους. Ο αδελφός σου είναι ακόμη στην εφηβεία, ε? Ωστόσο, ο πατέρα μου δεν ακολούθησε τίποτα από όσα του συμβούλευαν, γιατί ένιωθε πω έτσι θα κάνει κακό στο παιδί του. Συνεπώ, Όλο το βάρο το, λαμ... το λάμβανε η μαμά μου μέχρι και σήμερα. Ξέχασα να σημειώσω πω ο αδερφό μου κάνει χρήση χασή. Όλα τα καλά μα. Τώρα θέλω να εστιάσω περισσότερο στο δικό μου κομμάτι. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να ξεπεράσω κάποια πράγματα. Είμαι αισιόδοξο. Κάνω συμβουλευτική με παιδοψυχίατρο και συνεδρίε ψυχοθεραπεία. Πριν λίγε μέρε επισκέφθηκα τον παιδοψυχιατρό μου και μιλήσαμε για τι ιδιοληψίε, του ψυχαναγκασμού και του καταναγκασμού μου. Να σημειώσω πως έχει και η μαμά μου σε μεγάλο βαθμό και λαμβάνω μεγάλη πίεση και από αυτό το κομμάτι. Και δυστυχώς μου σύστησε φάρμακα. Πέρα από το κληρονομικό κομμάτι καταλήξαμε στο ότι κάτι μου έχει προκαλέσει από μικρή ηλικία, καθώς από πολύ μικρό ήμουν ίδιο ψυχαναγκαστικό, το αίσθημα του κινδύνου και του φόβου. Και σίγουρα παίζει πολύ ρόλο και η κληρονομικότητα. Αυτά τα δύο είναι. Ένα, ο συνεχής φόβος ότι ο αδερφός μου θα έρθει σπίτι και θα χτυπήσει, θα βρίσει ή θα φωνάξει δύο η σεξουαλική παρενόχληση που δεχόμουν από συγγενή, και το, όχι τον πατέρα, και το αίσθημα κινδύνου που έχω μέχρι σήμερα κάθε φορά που βλέπω αυτόν τον συγγενή. Αγάπη 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 Κάτι τελευταίο. Με τον αδερφό μου έχουμε περιορίσει τι επαφέ μα μετά από ένα καυγά. Αυτό με κάνει κάπω καλύτερα. Ωστόσο, αφού έχασε εμένα και δεν επιτίθεται σε μένα, με αντικατέστησε με το σκύλο μα. Πλέον εκφράζει το θυμό του σε αυτόν, φωνάζοντα τον ή χτυπώντα τον, και προφανώ συνεχίζει στου γονεί μου. Είμαστε σε καραντίνα γιατί έχει κορονοϊό, αλλά η συμβίωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η βία όλο και συχνότερη. Μέχρι σήμερα ήμουν ευγνώμων γιατί δεν είχα αυτοκτονικές τάσει και σκέψει όπω κάποιοι φίλοι μου. Αλλά σήμερα ήθελα τόσο πολύ να φύγω. Αλλά κάτι με σταμάτησε και έδιωξε αυτέ τι σκέψει. Μπράβο, αγάπη μου. Και σου γράφω τώρα. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να απαιτήσω από τον μπαμπά μου να διώξει τον αδερφό μου από το σπίτι. Δεν μπορώ να το αντέξω άλλο αυτό. Να το κάνει. Να το κάνει. Όταν έπρεπε να το κάνει, δεν το έκανε και τώρα θυσιάζομαι εγώ στι αποφάσει που πήρε. Όπω και όταν δεχόμουν παρενόχληση από συγγενικό του πρόσωπο, δεν το σταμάτησε, γιατί έκανε πλάκα και καλά και τώρα πληρώνω και αυτό. Δεν ξέρω αν και ο πατέρα σου πρέπει να παραμείνει στο σπίτι. Δείξε αυτό το βίντεο στη μάνα σου. Αυτά ήταν όλα. Μάλλον είναι πολλά περισσότερα, αλλά δεν γίνονται όλα σε μια επιστολή. Θα χτιμούσα όσο τίποτα ένα βίντεο, αλλά κατανοώ το πιεσμένο πρόγραμμά σου. Έχω ανάγκη και υποστήριξη. Αγάπη μου, είσαι 15 χρονών και γράφεις τόσο ωραία. Είσαι πολύ έξυπνος. Είσαι δυνατή ψυχή, δυνατό μυαλό. Από τη μια χαίρομαι για όλα αυτά τα βιώματα, με κάνουν καλύτερο καλλιτέχνη. Και ίσως έτσι μπορώ στο μέλλον να λυτρώνω κόσμο, να βοηθάω, αγάπη μου. Ένα survivor είσαι και θα γίνεις. Θέλω πολύ να σπουδάσω ψυχολογία όπως και η αδελφή μου και να ασχολούμαι παράλληλα με την υποκριτική. Έχω όνειρα και αυτά με κρατάνε να το κάνεις αγάπη μου και μπορείς να το επιτύχεις. Θέλω να κλείσω χαρούμενα και να πω πως έχω υπέροχους φίλους που με λατρεύουν και θέλω μόνο το καλό μου. Ένα σκυλάκι που πάντα είναι διαθέσιμο και μου προσφέρει μόνιμα και απλόχερα αγάπη. Μια κοπέλα που με θαυμάζει και με κάνει ευτυχισμένο. Αγάπη μου. Και μια αδερφή που πάντα είναι μαζί μου για να με ακούσει. Αυτή είναι και η λόγοι που συνεχίζω να ζω και δεν θα σταματήσω όσοι υπάρχουν αυτοί. Όλη μου την αγάπη στον κόσμο εκεί έξω που παλεύει. Και να ξέρετε πω ο πόνος βγαίνει πάντα σε καλό πάντα κάτι έχει να μας προσφέρει. Να μας κάνει δυνατούς, πιο όριμους, πιο έτοιμους, πιο ανθρώπους. Σας αγαπώ πολύ και όλους, σας αγαπώ πολύ όλους και ιδιαίτερα εσένα θέκλα μου. Δεν ξέρω αν είσαι θρησκευόμενη, αλλά εγώ θέλω να σε έχει ο Θεός πάντα καλά. Πιστεύω στο Θεό και σε ευχαριστώ για την ευχή σου. Α, δεν έχεις ιδέα τι σημαντικό έργο κάνεις και αυτό είναι το καλύτερο και σε πάει μπροστά το ότι δεν έχεις ιδέα. Εύχομαι να τύχει κάποια στιγμή στο μέλλον να σε συναντήσω. Φιλιά, καθημερινέ μα ήρωα. Αγάπη μου, εσύ είσαι ο καθημερινό ήρωα. Σα είπα ότι πλέον δεν επιστολέ και είναι γεμάτο το inbox μου από επιστολέ. Και νιώθω και ενοχέ που δεν τι διαβάζω όλες, πραγματικά, αλλά είναι αδύνατον. Όμω αυτή η επιστολή μου τράβηξε το μάτι, ο τίτλο. Επιστολή εφήβου έκκληση για αναγνώριση. Και τη διάβασα σήμερα το πρωί και σου το έστειλα αμέσω θα την κάνω από ψευλό. Αγάπη μου, σε βλέπουμε. Είμαστε πολύ εδώ και σε βλέπουμε. Υπάρχεις. Υφίστασε. Αυτά που νιώθεις, αυτά που αισθάνεσαι, αυτά που σκέφτεσαι υπάρχουν και υπάρχεις εσύ. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με την τύχη του σε αυτή τη ζωή, την τύχη και την ατυχία του. Έχεις πολλά χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός, αφού πιστεύεις στο Θεό. Έχεις όμως και μια δύσκολη κληρονομιά. Και στο χέρι σου είναι να σταματήσει η διαγενειακή μεταβίβαση της βίας, της εχθρικότητας, της μιζέριας, της αδυναμίας και της αβοηθησίας. Ασχολίαστον το γεγονό τη παρενόχληση από συγγενικό πρόσωπο του πατέρα σου. Ο πατέρα σου επέλεξε να το αποσιωπήσει και να πει απλά Καϊτα. Σίγουρα ο γάμο του γονιού σου δεν είναι υγιή. Λε ότι η μάνα σου έχει κατάθλιψη. Ο αδερφός σου προφανώ είναι το παιδί το οποίο εκδραματίζει τα προβλήματα τη οικογένεια, κάνει acting out τα προβλήματα τη οικογένεια. Είναι το μαύρο πρόβατο τη οικογένεια ο αδερφό σου. Αλλά έχει απόλυτο δίκαιο ότι και εσύ ω νεότερο και μικρότερο παιδί στην οικογένεια δικαιούσε να έχει μια φυσιολογική συνθήκη. Και επίση ανησυχώ και για το σκυλάκι που το κακοποιεί. Και για του γονεί σου, του οποίου ασκεί αλλά περισσότερο για σένα και για το σκυλάκι που είστε απροστάτευτοι μπροστά του, λόγω του ότι είναι αυτό 25 και είσαι 15, είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο. Ε, άλλη μια ακόμη ιστορία στη λίστα αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα, ε, Προφανώ, αν οι γονεί σου χώριζαν νωρίτερα, αν χώριζαν οι γονεί σου ενωρί, να μην ήσασταν σε αυτή την κατάσταση, μπορεί πάλι και να ήσασταν. Γιατί δεν ξέρω ακριβώ τι συμβαίνει με τον αδερφό σου ή πώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη συνθήκη η μάνα σου. Η μάνα σου ακούγεται αβοήθητη, ακούγεται με κατάθλιψη, ακούγεται αδύναμη, ακούγεται μια μάνα η οποία τρέχει και κρύβεται όταν είναι ο γιο τη θυμωμένο. Ε, δεν δείχνει να ισιώνει ανάστημα και να, να, κρατάει αντίσταση στο να προστατεύσει όλους, ακόμη και αυτό που της επιτίθεται το γιο τη. Ε, το θετικό που κάνουν είναι ότι σας παίρνουν σε παιδοψυχίατρο, σας παίρνουν σε ψυχολόγο, κάνετε ψυχοθεραπεία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έχει και τα θετικά της οικογένειά σου. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως έχετε και κάποια οικονομική άνεση που γι' αυτό ίσως να είναι εφικτό να φύγει ο αδερφός από το σπίτι και να μένει κάπου μόνος του να το ζητήσει. Να το ζητήσεις γιατί το δικαιούσε. Γιατί δικαιούσε να περάσει κάποια χρόνια ησυχία και ηρεμία μέσα στο σπίτι χωρί να έχει επιθέσει από τον αδερφό σου και να προστατευτεί. Τι να πω. Τι να πω. Τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Ο καθένα που δεν κάνει για γονιό πάει και κάνει παιδιά. Και μετά τα ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Ξαναλέω, αμαρτίε γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Από την άλλη όμω, έχει με ένα φοβερό μυαλό, μια φοβερή πένα. Πραγματικά είσαι 15 χρονών και διάβαζα το κείμενό σου και σαν να διάβαζα ένα κείμενο ενός ανθρώπου στην ηλικία μου. Είσαι φιέστατος, είσαι... έχεις υψηλή αυτογνωσία, εξαιρετικά υψηλή για την ηλικία σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακόμη και το γεγονός ότι είσαι σε θέση να παρακολουθείς τα βίντεο στο κανάλι μας και να τα καταλαβαίνεις είναι από μόνο του απόδειξη του πόσο συναισθηματικά εφήσισε και διανοητικά εφήσισε. Δεν σε φοβάμαι. Προτού διαβάσω το σημείο που έγραψε ότι θε να γίνει ψυχολόγο, σκεφτόμουν αυτό το παιδί θα γίνει ένα εξαιρετικό ψυχολόγο, αν θελήσει ποτέ να σπουδάσει ψυχολογία. Σου στέλνω μια μεγάλη, 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 μεγάλη νοερή αγκαλιά που είμαι σίγουρη ότι σου στέλνουν και όλοι οι φίλοι στο κανάλι. Δείξε αυτό το βίντεο να το δει σου αν και μου φαίνεται δύσκολο να βγει από την αμποηθησία της και να πάρει μια δράση, αν το δει μάνα σου αυτό το βίντεο θα της έλεγα, κυρία μου, όταν κάνουμε παιδιά, οφείλουμε να είμαστε γονείς. Και ο γονιός οριοθετεί, ο γονιός είναι δίκαιος, ο γονιό τελειώνει μια τοξική σχέση με έναν τοξικό σύντροφο προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά του από την τοξικότητα και ο γονιός στέκεται στο ύψος του. Και γιατί λέω να δει η μάνα σου το βίντεο και όχι ο πατέρας σου, γιατί ο πατέρας σου έτσι όπως τον περιγράφεις, δεν μου φαίνεται να, να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τι συμβαίνει και να αναγνωρίσει τις ευθύνε του. Φόσον λες ότι πήγαινα σε ψυχολόγους για τον αδερφό σου και αυτός δεν έκανε αυτά που του λέγανε οι ψυχολόγοι προκειμένου να μην κάνει ζημιά στο παιδί του. Άμα θέλει να δει και ο πατέρα σου το βίντεο, στο δει και ο πατέρα σου. Πε του γονεί σου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαρρεύσουν τα στοιχεία σα. Ε, προστατεύω πάντα την ανωνυμότητα ε, των επιστολών. Όσοι παρακολουθείτε το βίντεο και έχετε παιδιά, σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά πώ νιώθουν τα παιδιά όταν έχουμε προβληματικέ καταστάσει στην οικογένεια. Α αναλάβει ο καθένα την ευθύνη του εαυτού του, κυρίω οι γονεί την ευθύνη του εαυτού του και των παιδιών του και τι σχέσει του. Αγάπη μου, κράτα γερά, καλή δύναμη. Ε, η κατάθλιψη και οι ιδιοψυχαναγκασμοί συνήθω έχουν και γενετική προέλευση. Ευτυχώ όμω υπάρχει πέραν από την ψυχοθεραπεία και πολύ καλή φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να σε βοηθήσει και μπορεί να ζήσει μια ζωή με, με, την, με, τη διαταραχή αυτή, αλλά να είναι φυσιολογική ζωή και να είναι ζωή που να μπορεί να λειτουργήσει επειδή θα παίρνει τη θεραπεία σου και θα κάνεις και τη ψυχοθεραπεία σου. Έχεις την αγάπη μου. Και σε βλέπουμε. Είμαστε εδώ 53.000 άνθρωποι στο κανάλι και σε βλέπουμε και υπάρχεις και σε αγαπάμε.